Θα τώρα τον Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούπα, τον οποίο κυνηγάγαμε, αλλά εσεί γυρίζετε από, Περίοδια από, πόλη, από πόλη σε πόλη σε όλη την Ελλάδα. Βρήκαμε ένα κενό. Χτε ήμουνα Πετρούπολη. Πετρούπολη. Το βράδυ, πολύ. πολύ μεγάλη σήμερα το βράδυ που θα σας... ε, Σήμερα δεν έχω. Έχετε ρεπό. Έχω, ε, ρεπό. Δεν, είναι, δεν υπάρχει ρεπό. Δεν υπάρχει ρεπό. Έχουν, υπάρχουν άλλε διαδικασίε, συναντήσει, επαφέ. Ε. Η ε. επικαιρότητα, κύριε Γενικέ, θα ξεκινήσω μια περίεργη ερώτηση. Η επικαιρότητα καθορίζεται έτσι όπως θέλει ο λαός, έτσι όπως θέλουν τα μέσα ή έτσι όπως θέλουν τα κόμματα. Η επικαιρότητα καταρχήν είναι ένα αντικειμενικό πράγμα κατά την άποψή είναι? μου. <laughs> Υπάρχει, συντελούνται τα γεγονότα. Το ζήτημα είναι ότι ο καθένας από τη σκοπιά του προσπαθεί να τα αξιοποιήσει με μεγάλες πλάνες και με μεγάλα ψέματα άλλοι και με μεγάλες διαστρεβλώσεις επίσης άλλοι σε όφελός του, σε όφελος αυτό που θεωρεί ότι υπηρετεί. Αν για παράδειγμα εκφράζει κάποια οικονομικά συμφέροντα, θέλει να εκφράσει τα, τα συμφέροντα τα δικά του, αν εκφράζει κάποια κομματικά, πολιτικά, προεκλογικά συμφέροντα, μικροκομματικά πάλι τα εκφράζει προ όφελό του και πάει λέγοντα. Αυτή είναι η ουσία. Και ο λαός δυστυχώς παρατηρεί αυτά τα πράγματα και προσπαθούν να τον μπερδέψουν ενώ έχει ένα ένστικτο, έχει ένα αισθητήριο, καταλαβαίνει πού περίπου είναι το ψέμα και πού είναι η αλήθεια, όμως μέσα σε αυτό τον οριμαγδό των απόψεων, των πλανών, των αυταπατών, των ψευδεστήσεων και των διαστρεβλώσεων, αρκετές φορές εγκλωβίζεται. Αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι έχει με την πείρα που έχει αποκτήσει ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα την τελευταία τετραετία, όπου τα είδε όλα. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε κύριε Παπαδάκη, τα προηγούμενα χρόνια, όλες τις δεκαετίες, γνώρισε κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτό το διπολισμό, αυτό το δικοματισμό. Ε, υπήρχε μια διαφορετική αίσθηση γι' αυτό που άκουγε για την αριστερά. Εμφανίστηκε αυτό το τυχοδιοκτικό κατά την άποψή μας και όπως αποδείχτηκε μικρό κόμμα τότε που πήρε όλο το ΠΑΣΟΚ και μάλιστα το πιο βαθύ Πασόκ και ένα από τα διεφθαρμένα τμήματα του Πασόκ που ήταν εγκλωβισμένο μέσα εκεί σε όλη τη μαρμίτα και σε όλο το μέλι και είχε βουτήξει τα δαχτυλάκια του και τα χεράκια του αρκετές φορές και μάτωσε τον ελληνικό λαό βέβαια και τώρα τον πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδείχτηκε ότι ένα-ένα έφυγαν αυτές οι προεκλογικές εξαγγελίες για παράδειγμα που έλεγε και που τις πίστεψε ο ελληνικό λαός γιατί έβλεπε τέλος πάντων σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει τους προοδευτικούς ανθρώπους, στους αριστερούς έτσι όπως το έχει ο καθένας στο μυαλό του μια εντιμότητα, μια συνέπεια, μια σταθερότητα σε θέσεις, σε αρχές και βέβαια το ξεφτύλισε όλο αυτό. Όμως πιστεύουμε επειδή ακριβώς εδώ στην Ελλάδα ε, υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είναι μια δύναμη όχι απλά σταθερή, μια δύναμη αναφοράς, είναι μια δύναμη που υπερασπίζεται αυτό που λέμε και τα ιδανικά, αλλά έχει και πρακτικές προτάσεις επίλυσης προβλημάτων. Και για να ανακουφίζεται σε επιμέρους ζητήματα ο λαός που υποφέρει και ματώνει καθημερινά, αλλά και να ανοίγει ένα δρόμο για την προοπτική. Εγώ την εντύπωση ότι τη μεγάλη προσπάθεια δική σας θα πρέπει να έγκυται στο εάν όλα αυτά τα οποία ακούγονται πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, κανένα δεν διαφωνεί μερικέ φορέ. Ξέρετε, και εδώ εμπειρικά από τηλεθεατέ ή και από τι κοινωνικέ μου επαφέ. Mm -hmm. Λέει μπράβο στο κουκού, έχει καλή άποψη, αλλά δεν mm -hmm. εφαρμόζεται μόνο. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα πράγματα. Ωραία τα ακούμε, αλλά δεν εφαρμόζονται Συμπλέον αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν οι ναι, μεγάλε δυνάμει, υπάρχουν οι συσχετισμοί. Υπάρχουν για, για, πέστε μου, για πέστε μου, οι προτάσει νόμου που έχουμε κατε, καταθέσει επανειλημμένα αυτά τα τελευταία χρόνια, όλα τα τέσσερα χρόνια και τα προηγούμενα, αλλά και τώρα και την προηγούμενη εβδομάδα και την παραπροηγούμενη. Και για το φορολογικό, και για τα ζητήματα των δανείων, και για τα ζητήματα της υπεράσπισης δικαιωμάτων των εργαζομένων. Για ό,τι θέλετε. Τώρα μην τα αναφέρουμε εδώ. Μπορώ να σας φέρω ή αν μου λέγανε να φέρω μια λίστα και να τη διαβάζουμε στο αρχείο σας υπάρχουν, μπορεί να τη βγάζουν με προτάσεις νόμου. Αυτά είναι ουτοπικά. Αυτά είναι που δεν γίνονται. Μα αυτά είναι που πρέπει να γίνουν. Γιατί το τι είναι αντικειμενικό είναι το τι συμφέρει τον ελληνικό λαό, την πλειοψηφία δηλαδή του λαού και όχι λίγους. Δεν είναι τι συμφέρει την κυρία Μέρκελ βεβαίως ή τον Τραμπ. Ο καθένας από αυτούς έχει τα δικά του συμφέροντα. Βεβαίως είναι ισχυρέ δυνάμεις, αλλά δεν σημαίνει ότι στη δύναμη του κάθε ισχυρού θα υποτάσσεσαι και θα γονατίζει. Εδώ ο λαό μα και όλοι οι λαοί είχαν ανάταση, πήγαν μπροστά σε σύγκρουση με τέτοια συμφέροντα. Και μεγάλα συμφέροντα εγχώρια, αλλά και ξένα. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα να συνεχίζεται επάπειρον. Και βεβαίω αυτό έχει να κάνει με πολιτικέ και το τι εκφράζει. Και αν σύμμαχοί σου είναι οι λαοί και όχι τα διάφορα κράτη ή οι εκάστοτε ηγεσίες τους. Άμα βλέπεις ο σύμμαχός σου όταν λες Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερικής, την ηγεσία Τραμπ για παράδειγμα, και δεν βλέπεις τον ελληνικό λαό, τον αμερικάνικο λαό, το κίνημά του, αν βλέπεις στη Γαλλία, ας πούμε, τον Μακρόν, ο σύμμαχός σου, και την, τα μονοπόλια τα γαλλικά, για παράδειγμα, είτε τι γαλλικέ φρεγάτε, το στρατιωτικό σύμπλεγμα, είτε δεν ξέρω τι τα ενεργειακά που έρχονται εδώ, όπω και οι Γερμανοί και οι Βρετανοί και οι Αμερικάνοι κλπ. Και, λοιπά, και που ενδιαφέρονται για τη χώρα σου και για τη Μεσόγειο και για τι πλουτοπαραγωγικέ τη πηγέ. Και βλέπει αυτού ο σύμμαχό σου και δεν βλέπει το λαό που και εκεί βρίσκεται στου δρόμου. Ενάντια στου διάφορου Μακρόν, Μέρκελ, δεν ξέρω τι και δεν συμμαζεύεται. Και παλεύει και εκείνο. Άρα λοιπόν, αυτό το δεν γίνεται τίποτα, και τι θα κάνουμε, που υπάρχει μια συζήτηση και ανάμεσα στο λαό μα. Το βλέπει δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Η ίδια συζήτηση, να φανταστούμε, όχι να φανταστούμε, το ξέρουμε, γίνεται και στου δρόμου τη Γαλλία και στα σπίτια των Γερμανών εργαζομένων και στα σπίτια των Ιταλών και των Ισπανών. Και των Αμερικάνων, οι ίδιοι προβληματισμοί υπάρχουν στους λαούς. Μα τι θα κάνουμε, μπορούμε εμείς μόνοι μας, μπορούμε εμείς με κάποια κόμματα, τέλος πάντων ή κινήματα που δεν είναι τόσο μεγάλα ακόμα, να δυναμώσουμε κλπ. Και Αλλά και όλα αυτά που Αλλά... μπορούν και πρέπει και να εφαρμοστούν. Μα φυσικά μπορούν και να εφαρμοστούν και πρέπει να γίνουν. Γιατί ο ελληνικό λαό ψήφισε, το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, για να κάνει αυτά που έκανε, για να κάνει σημαία, την Αμερικάνικη σημαία αντί την Ελληνική σημαία, σε όλη τη Μεζόγειο, ή δεν ξέρω τι ε, ψήφισε για να έχει, παρεδώσε με τους τις του ολιγάρχε τη ολιγαρχία του πλούτου τη ελληνική ή τη ξένη. Το ψήφισε για να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Να καταργήσει τα μνημόνια, να μην πάρει άλλου αντιλαϊκού νόμου, να αντισταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν είναι κόστο. Κόστο θα ήταν για την ελληνική αστική τάξη, ναι για μεγάλους ομίλους θα ήταν κόστος, για παράδειγμα, η μεγαλύτερη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε αλλά κύριε. για τον ελληνικό λαό δεν θα ήταν. Έχουμε τώρα στην επικαιρότητα, να σας βάλω κανένα δύο θέματα, σκάνδαλο Νομπάρτης. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από γενέσεως του ελληνικού κράτους. Από την άλλη πλευρά η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και το κοινάλ λένε ότι ξέρετε κάτι, είναι μια σκευωρία πολιτική την οποία κατασκευάσατε προκειμένου να χτυπήσετε του πολιτικού σα αντιπάλου. Η άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματο ποια είναι. Κοιτάξτε να δείτε, σκάνδαλο είναι. Δεν, αυτό δεν το αμφισβητεί κανεί. Άλλο ζήτημα οι διάφοροι παράμετροι που θέτει ο καθένα για τι ευθύνε τις, τις συγκεκριμένε, για τα πολιτικά πρόσωπα ε, κλπ. Άρα, εμεί λέμε ότι το σκάνδαλο πρέπει να διερευνηθεί σε βάθο και να πάει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο και το σκάνδαλο Νοβάρτη και τα άλλα που ακόμα είναι στην περίπτωση της σκανδαλολογίας περισσότερο και όχι της αποδεικτικής διαδικασίας περί σκανδάλων, όλα πρέπει να ερευνηθούν. Είτε αφορούν νεοδημοκράτες, βουλευτές και υπουργούς, είτε αφορούν πασόκους, προηγούμενους του Κινάλ τώρα, είτε αφορούν το, το, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί οι εκάστοτε κυβερνώντες έχουν συγκεκριμένες ευθύνε, ασκούν εξουσία, διαπραγματεύονται με επιχειρηματίες, και πρέπει να τεθούν όλα αυτά. Για παράδειγμα, θα γεννηθεί και αύριο. Αν φύγει, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτημα για το νόμο που ψήφισε για τι φαρμακευτικές εταιρείε και το φάρμακο. Και την αύξηση τη τιμή του φαρμάκου που έγινε πρόσφατα που το πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Θα τεθεί θέμα. Διότι έχουν ευθύνε. Έχουν ευθύνε πολιτικέ, λέμε εμεί. Δεν λέω για ποινικέ ευθύνε, για να εξηγούμαστε. Άρα το πρώτο και μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι τι μέτρα παίρνει που εάν πλήττουν το λαό ή αν συμφέρουν το λαό και δεν ευνοούν κάποιους επιχειρηματίες ή ομίλους ή έναν κλάδο επιχειρηματιών είτε με μονομένους επιχειρηματίες και πρέπει να ερευνούνται αυτά και από εκεί και πέρα να επιληθεί το ζήτημα. Και βέβαια όλη αυτή η διαμάχη, κοιτάξτε, εντάσσεται και στην προεκλογική βεβαίω, αξιοποιείται όλα αυτά ε, με εντάσει. Για, Ακριβώ γιατί, κατά την άποψή μα, ε, έχουν σύγκληση τα δύο μεγάλα κόμματα ε, μαζί και με το ΠΑΣΟΚ βεβαίως, στα στρατηγικά ζητήματα, όπως λέμε, στα κύρια ζητήματα ε, της πολιτικής και βρίσκουν αυτά τα θέματα να παίζουν. Όχι, ξαναλέω ότι δεν είναι υπαρκτά αυτά τα θέματα. Και βεβαίως θα είχε λυθεί, για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα, βλέπω τώρα αυτές τις μέρες και χτες που ξεκίνησε μια συζήτηση κλπ. θα είχε λυθεί εάν γινόταν δεκτή η πρόταση του ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα, για αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 86. Διότι τώρα ο καθένα ερμηνεύει, έχουν βρει ένα νομικόστικο, να το πω έτσι, σχήμα, αν το έκανε κατά τη διάρκεια τη υπουργική θητεία του ή επευκαιρία, και αντε βρε άκρη τώρα τι εννοεί ο καθένα κλπ. Και, και με διάφορε διατυπώσει, για παράδειγμα, του κυρίου Αθανασίου, χτε ήταν που άφηνε έτσι όπω το διατύπωσε, ότι μπορεί να θέλει παραγραφή, α πούμε, του πιθανού αδικήματο τη δωροδοκία. Αυτό ήταν η ιστορία και έγινε η συζήτηση και το αξιοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω ο άνθρωπο τι λέει. Προφανώ, δικαστικό και νομικό προσδιορισμό προσπαθούσε να ερμηνεύσει. Μάλλον αυτό κατάλαβα εγώ. Τέλο πάντων, δεν έχει τόση σημασία όμω. Λοιπόν, να σα απαντήσει ο ίδιο και το κόμμα του για αυτά τα ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι ταξιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια αντιπαράθεση, ενώ και οι δύο δεν βάζουν επί τη ουσία το ζήτημα. Τι είπατε, κύριοι για τον νόμο περί υπουργών. Εμεί ακόμα και για το αδίκημα τη απιστία που υποτίθεται άμα έχει περάσει, έχει παραγραφεί κλπ. Είπαμε και αυτό να εξετάζεται. Λοιπόν, τι πιο απλό από αυτό. Και κάθονται και μπερδεύουν τον κόσμο τώρα, αν είναι κατά τη διάρκεια, είναι, αν είναι επευκαιρία και λοιπά μια μούφα νομική, νομική στιγμή, να το πω έτσι, συγγνώμη για, για την έκφραση, αλλά έτσι είναι, που τη βρήκαν για να κουκουλώσουν άλλα. Η οικονομία και η συμφωνία των Πρεσπών είναι τα δύο μεγάλα θέματα, τα οποία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, τα κόμματα θα βρουν μπροστά του. και ιδιαίτερα... Τα αριθμητικά μεγαλύτερα κόμματα, είδατε με προσεκτικό στη διατύπωση, γιατί μεγάλο κόμμα είναι και το ΚΟΚΟΕ, <χω> <χω> θα τα βρουν μπροστά του. Ναι. Συμφωνία των Πρεσπών, που, που κι εσεί έχετε μια συγκεκριμένη άποψη. Ναι, Κατά τη συμφωνία αυτή των Πρεσπών. Από την άλλη πλευρά, γίνεται μια μάχη μεταξύ εκείνων οι οποίοι λένε ότι ξέρετε κάτι, είναι μια α, ωφέλιμη για τη χώρα συμφωνία και κάποιοι άλλοι, όχι εσεί, οι οποίοι λένε ότι ξέρετε κάτι, ε, φτάνουν μέχρι τα όρια τη προδοσία. Και ότι θα πρέπει να λογοδοτήσουν εκείνοι οι οποίοι προχώρησαν στη συμφωνία αυτή. Η ουσία της βασικής αντίθεσης και αυτό που νομίζω Καταλαβαίνει και ο ελληνικό λαό, δεν είναι το όνομα. Δεν ήταν ποτέ το όνομα από το 1992. Θα μπορούσε να βρεθεί όπω και βρέθηκε με αυστηρά γεωγραφικό προσδιορισμό. Το πρόβλημα προκύπτει ότι αυτή η συμφωνία σήμερα έγινε με αυτόν τον τρόπο που έγινε και έτσι όπω κατέληξε και έβαλε την υπογραφή του Τσίπρα με το Ζάεφ. Όχι να επιλύσει ένα διμερέ πρόβλημα μεταξύ δύο λαών, δύο χωρών, αλλά έγινε για να μπει η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η όλη ουσία και να μην κοροϊδευόμαστε και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ήταν με κατεύθυνση και χρονοδιάγραμμα και στις συγκεκριμένες ενέργειες που κάναν οι Αμερικάνοι και στα Σκόπια και στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι Αμερικάνικη πολιτική ήταν πίεση από τη γερμανική πλευρά κυρίω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η Γερμανία, η Μέρκελ έπαιξε τέτοιο ρόλο, ήθελαν αυτό το ζήτημα να επιληθεί, να βάλουν τα σκόπια στο ΝΑΤΟ για να αποσπάσουν τα Δυτικά Βαλκάνια και την Σεβέρνα Μασεντόνια, όπως λέγεται τώρα, από την επιρροή της Ρωσίας και κατ' επέκταση και της Κίνας και λοιπά, διότι βρίσκεται εδώ σε αυτό το δρόμο μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων και λοιπά στο δρόμο του μεταξιού της Κίνας αλλά και της Ρωσίας που έχει τεράστια συμφέροντα επίσης σε αυτή την περιοχή από τη Σκοπιά τη δική της. Άρα λοιπόν αυτό Θέλαν να λύσουν και το κάναν. Και κάτω από αυτή την πίεση για να επιληθεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και να μπουν στο ΝΑΤΟ ε, τα Σκόπια, έγινε η συμφωνία αυτή και αφήσαν μέσα αυτά τα σπέρματα αλυτρωτισμού, διότι βεβαίως κάπως σε κάποιες διατάξεις λύνονται κάποια ζητήματα, υποτίθεται, αλλά σε άλλες ξαναμένουν αυτά τα ζητήματα μόνο και μόνο για να τα αξιοποιήσουν όταν χρειαστεί, Όποτε θέλουν, όποιοι θέλουν. Θα Αυτή η είναι πρόβλημα, η ουσία. Η Ελλάδα, και θα τα αφή αφή έχουμε συμφωνία. τα προβλήματα αυτά μπροστά μας. Τα επόμενα χρόνια ήδη ανακύπτουν και ήδη θα τα έχουμε. Και αυτό δημιουργεί και από τη μεριά ε, δυνάμεων, αντιδραστικών, συντηρητικών και, και παρασύρεται και ένας κόσμος σε αυτό το ζήτημα, εθνικιστικά, λυτρωτικά συνθήματα και από τη μεριά των γειτονικών χωρών τη γειτονική χώρα, επίση αλυτρωτισμοί, εθνικισμοί και πάει λέγοντα. Και βάζουν του λαού έτσι να, μεταξύ του να αντιπαλεύουν, να έχουν κοινά συμφέροντα και ενάντια στον ΝΑΤΟ και ενάντια στου Αμερικάνου και ενάντια στι άλλε ισχυρέ δυνάμει εδώ τη περιοχή κλπ. Ρεαλιστικά να δούμε τα πράγματα με το θέμα των εκλογών. Το ΚΚΕ θα επιδιώξει να έχει ένα πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που έχει έτσι ώστε να μπορεί να επηρεάσει τι εξελίξει, να βοηθήσει του εργαζόμενου, να δώσει τι μάχε του, να δώσει του αγώνε του. Δεν είστε ουτοπιστέ να πιστεύετε ότι μπορεί αύριο μεθαύριο να πάρετε την εξουσία στα χέρια σα. Μπορεί να αυτή να είναι η επιδίωξη. Εγώ σα το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Αλλά κακά τα ψέματα. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό, ένα μεγάλο ποσοστό επιδιώκεται. Ένα εκ των δύο θα είναι ο, ο νικητή των εκλογών. Ένα εκ των δύο θα πάει να ορκιστεί πρωθυπουργό. Ή ο Τσίπρα ή ο Μητσοτάκη. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να βάζει στο Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα το δίλημα. Ποιον από του δύο θα ήθελε. Δεν είναι δύσκολο. Υπάρχει απάντηση. Υπάρχει. Να σα πω ότι. Α, το με Γιατί αυτή είναι. Ναι, και την έχουμε δώσει εμεί την απάντηση και είναι καθαρή. Γιατί είναι ένα προβληματισμό αυτό που βάζετε, ο ειδικό σα είναι και του κόσμου που πάντα στο τέλο εγκλωβίζεται ανάμεσα σε δύο. σε δύο. Ποιον βλέπει ότι είναι πρώτο, ποιο δεύτερο και εκεί να πάω για να μήπω είναι το, χειρότερο, το, το καλύτερο τέλο πάντων και δεν είναι το χειρότερο σε σχέση με τον προηγούμενο. Αυτή είναι η λογική την οποία την έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, έχει πείρα και πρέπει να αντιπαλέψει και εμείς λέμε το εξής, ο ελληνικός λαός σήμερα πρέπει να σκεφτεί όχι κυρίως ποια κυβέρνηση θα βγει. Αυτό που κρίνεται περισσότερο σήμερα είναι ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει. Γιατί αν είναι στην τρίτη θέση η Χρυσή Αυγή, για παράδειγμα, δεν είναι πραγματική αντιπολίτευση στα μεγάλα συμφέροντα στους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι, για παράδειγμα, αντιπολίτευση ένα άλλο κόμμα, όπως είναι, για παράδειγμα, σήμερα το Πασόκ Κινάλ, το οποίο, κατά την άποψή μας, οι θέσεις του είναι για να παίζει το ρόλο του, του μπαλαντέρ ανάμεσα στου δύο, ποιο είναι πρώτο, αν δεν κάνουμε εκείνον. Ποιος είναι, ε, αν είναι ο ένα ή ο άλλο, να πάω είτε με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο ελληνικό λαό. Γιατί μέσα στην Ελληνική Βουλή, εφόσον δεν υπάρχουν οι προποθέσει για μια λαϊκή διακυβέρνηση όπω τη θεωρούμε εμεί, με ένα πρόγραμμα που θα ανοίγει το δρόμο για τα συμφέροντα του λαού μα. Ε, Πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, αντιπολίτευση τέτοια που να εκφράζει τα συμφέροντα του λαού, που θα κάνει και προτάσει νόμου, όχι με 15 βουλευτέ όμω. Γιατί είναι διαφορετικό να έχει 15, διαφορετικό να έχει 25, διαφορετικό να έχει 35 και πάει λέγοντα όσο πιο πάνω, τόσο καλύτερα είναι πιο δυνατή η φωνή σου, η άσκηση πίεση. Η διεκδίκηση και σήμερα αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο λαός είναι ακριβώς να αρχίζει να αλλάζει αυτούς τους αρνητικούς, όπως λέμε, συσχετισμούς. Γιατί είναι αρνητικοί συσχετισμοί για τις λαϊκές δυνάμεις αυτές που υπάρχουν μέσα στη Βουλή. Όπως Λέβαια. επίσης το ίδιο και σε ευρωεκλογέ. Είδατε, δεν ξέρω, το ευρωβαρόμετρο, προχτές πότε ανακοίνωσε, που δεν είναι δική μας έρευνα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα υπάρχει 74% αντίθεση του ελληνικού λαού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αμφισβήτηση ισχυρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν υπάρχει Οι εμπιστοσύνη. Μόνο, μόνο 26% είναι αυτό που λέει ότι τέλος πάντων έχω εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή κάποια εμπιστοσύνη ή πολλή εμπιστοσύνη. Άρα εμείς απευθυνόμαστε σε αυτό το 74% του ελληνικού λαού. Και του λέμε να μην πάει δεξιά-αριστερά σε ένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα ή δεν ξέρω ότι στο ποιο κόμμα θα είναι κυβέρνηση αύριο. Έτσι κι αλλιώς μια κυβέρνηση θα βγει. Αλλά αν είναι μια κυβέρνηση που θα είναι μια από τα ίδια, είτε με πυρήνα βασικό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με πυρήνα βασικό τη Νέα Δημοκρατία, τότε έχει να επιλέξει ισχυρή αντιπολίτευση. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να διεκδικήσει κάποια δικαιώματα, να υπάρχουν κάποιες κατακτήσεις, να καταργήσουμε κάποιους αντιδραστικούς νόμους και βεβαίως αυτό χρειάζεται και πάλι και μέσα στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο και στους Δήμους και στις περιφέρειες όπου θα είμαστε πλειοψηφία ή θα έχουμε τέλος πάντων ισχυρές δυνάμεις μέσα εκεί και μέσα στα σωματεία, στο κίνημα, στους δρόμους. Εσείς yeah. α, είσαστε έτοιμοι, θα μου απαντήσετε, να πάσα στιγμή mm. για να α, κάνετε εκλογές, yeah. να συμμετάσχετε μάλλον yeah. σε εκλογές. Έχετε κάνει κάποια εκτίμηση, γιατί όλοι αναρωτιόμαστε τώρα για το πότε θα γίνουν yeah. οι εθνικές εκλογές. Δεδομένου ότι 26 Μαΐου έχουμε σε ευρωεκλογές. Βλέπετε να έχουμε πιο μπροστά ή θα εξαντλήσει τη θητεία της κυβέρνηση. Κοιτάξτε, κανεί δεν το ξέρει αυτό, γιατί η θέληση του κυρίου Τσίπρα, από ό,τι μπορώ να ξέρω και πόσο καταλαβαίνω, και έχοντα πολιτική εκτίμηση, είναι να πάει όσο γίνεται αργότερα. Δηλαδή τέλη Σεπτέμβρη, αρχέ Οκτώβρη να τελειώσει ε, τη θητεία του. Δεν ξέρω γιατί επιμένει τόσο. Μάλλον όχι περισσότερο, εγώ βλέπω διότι θα έχει κάποια προεκλογικά ωφέλη αν παραταθεί και το καλοκαίρι η προεκλογική περίοδο. Ε, ούτε τόσο για λόγου οικονομία στην οικονομία, διότι μάλλον αυτή η προεκλογική παραταταμένη περίοδος δεν νομίζω ότι ευνοεί το ξεπέρασμα έχει της μέτρα, και βέβαια, την τα ανάπτυξη. οποία θέλει να κεφαλαιοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτά μπορούν, δώσω, διότι βέβαια. αυτά τα μέτρα είναι, γίνονται η μη μέτρα. Είδαμε τώρα και με τι δόσει των δανείων, μέχρι το φέτο μόνο. Πολύ, λίγοι, οι περισσότεροι μένουν απ' έξω. Και αυτοί που είναι οι λίγοι, πάλι και το 500 και το 1000 το ευρώ, δεν έχουν να το δώσουν. Και α μην το συζητάμε τώρα αυτό. Άρα δεν βλέπω πολλά ωφέλη από αυτό. Αντίθετα, αν έχει και ένα όχι τόσο καλό αποτέλεσμα που από ό,τι φαίνεται τη στι ή στι δημοτικέ και περιφερειακέ, γιατί όλα αυτά θα συνυπολογιστούν, θα επιδεινώσει το κλίμα, θα περάσει Άρα, και βλέπετε. το καλοκαίρι. Υπάρχουν και γεγονότα, ε, πώ το λένε, που δεν μπορεί να τα προβλέψει κανένα, που μπορεί να φτύρουν επιπλέον μια κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό το ζήτημα είναι υπαρκτό. Ο ίδιο δεν ξέρω αν έχει δεσμεύσει. Κυρίως δεσμεύσει όχι σε αυτά τα ζητήματα που είπα, ενώ από ε, ράτου, Αμερικάνους, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση για τα γεωστρατηγικά ζητήματα να περάσει συμφωνίες όπως είναι αυτά που γίνονται, ε, που τα δίνει αβέρτα Πιστεύετε τα πάντα εδώ σε, δε... σε, στον Αμερικάνικο παράγοντα και σε ορισμένους Ευρωπαίους ο είπε ότι. Ω αντάλλαγμα τη συμφωνία των Πρεσπών πήρε τη μη μείωση των συντάξεων. Έχετε την ίδια άποψη και εσείς. Ε, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι έτσι μπαίνουν σε τέτοιο ε, τραπέζι Τόσο αυτά. χοντρά δηλαδή. Ναι, ναι, τόσο χοντρά. Όμως, ε, αντικειμενικά έχουν, ε, γιατί ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εδώ είναι, είναι πέρασμα δρόμων ε, μεγάλων συμφερόντων. Υπάρχουν πλουτοπαραγωγικέ πηγέ και στη στο στέρεο έδαφος της Ελλάδας αλλά και στο νησιωτικό και το θαλάσσιο που είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο εκτός από τη γεωστρατηγική θέση που είναι ανάμεσα σε τρεις υπήρους η χώρα μας άρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ και ενδιαφέρονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι ξεχωριστέ χώρε, γιατί έχουν και αυτέ αντιθέσει μεταξύ του, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Γαλλία, η Βρετανία κλπ. Και βεβαίω η Ρωσία πάρα πολύ ενδιαφέρεται και η Κίνα. Άρα μιλάμε για μεγάλα ισχυρά υπεριαλιστικά καπιταλιστικά κράτη τα οποία ενδιαφέρονται να βάλουν πόδι εδώ. Και στους υδρογονάνθρακες και στην ενέργεια και στους δρόμους μεταφοράς. Κύριε και δημιουργία. εδώ βεβαίως θα την πληρώσει η Ελλάδα ο ελληνικός λαός. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση και δεν είναι. Α σταματήσουν λίγο του πανηγυρισμού και τα μεγάλα λόγια και για αυτά που είπε το Κογκρέσο, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί και ο ένα και ο άλλο οι Αμερικάνοι. Α κρατάνε μικρό καλάθι. Διότι βεβαίω μπορεί ο ίδιο ο κύριο Τσίπρα να έχει αποδεχτεί να παίζει το ρόλο του εκπροσώπου του Τραμπ και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή για να τραβήξει την Τουρκία από την αγκαλιά της, του, της ρωσίας και του Πούτιν, γιατί αυτό είναι ο σκοπό που παίζει και κάνει αυτέ τι ενέργειε, θεωρώντα ότι έτσι θα ωφεληθεί. Αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι δεν ωφελείται ούτε η Ελλάδα, ούτε ο ελληνικό λαό, ούτε τα πραγματικά οικονομικά και πολιτικά μα συμφέροντα με τέτοιου είδου συνεργασίε και με τέτοιου είδου συμφωνίε κάτω από το τραπέζι. Ότι όταν τσακώνονται τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράκια. Έτσι, γίνεται. Κύριε Γενικέ, θέλω να σα ευχαριστήσουμε. Θα μα δοθεί ευκαιρία, βέβαια. Να τα ξαναπούμε, okay, yeah. γιατί πάντα έχει ενδιαφέρον μια συζήτηση μαζί σας. Γιατί ε, επικοινωνιακά, ε, τουλάχιστον έχει αποδειχτεί εδώ, το βλέπουμε mm -hmm. και από τον κόσμο, είτε συμφωνούν κάποιοι, είτε διαφωνούν Είναι κάποιοι από εσάς, θέλουν αυτά. να σας ακούνε. Yeah, το